σήμερα έχουμε την κατά σειρά διάλεξη για την γνωστοποίηση του ερευνητικού μας αποτελεσμάτων. Είναι ιδιαίτερη, πρωτούτως που έχω στην κύριο Μιλήτρια, είναι ιδιαίτερη χαρά μας και τιμή μας να είναι εδώ ο πρόεδρος του Συμβουλίου, ο κύριος Νίκος Παπαπόδης, με πρόταση του οποίου ξεκίνησε αυτή τη σειρά. Δεν ξέρω αν θα ήθελε να πει δύο λέξεις. Μπορώ να συνοψίσω λίγο πού βρισκόμαστε. Κάναμε ένα κύκλο από κάθε μια από τις τρεις σχολές του ΤΕΙ, δηλαδή τη ΣΤΕΦ, τη ΣΔΟ και τη ΣΤΕΚ. Και τώρα είμαστε στο δεύτερο κύκλο, στη μέση μάλιστα, είμαστε ξανά στη ΣΤΕΦ, με την πέμπτη διάλεξη. Θέλετε να πείτε κάτι ή να το πρωτού παρουσιάσουμε την Μήτρια? Τι να πω, να σας συγχαρώ που το αρχίσατε και σε εσένα προσωπικά που το οργανώνεις. Να πω, έμαθα ήδη από τη γραμματιακή υποστήριξη και το βλέπω και με τα μάτια μου ότι η παρακολούθηση των συναδέλφων δεν είναι και τόσο καλή. Ναι, σε κάθε στιγμή. Είναι λόγω μέρας μάλλον, δηλαδή για κάποιο λόγο σήμερα είναι... Κάποιοι είχαν πολύ κουβαλίες. Μπορείτε να φανταστεί, αν σήμερα ήταν πίσω. Ναι. Είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο, πώς θα μπορούμε να το συζητήσουμε. Τώρα, αυτά είχα να πείτε, συνεχίζω. Οκ. Συγγνώμη για τον διακόπτη. Παρ' όλα αυτά, πάνω σε αυτό που λέει και στου πρωταπόρε, ίσω θα έπρεπε μετά να κάνουμε μια συζήτηση γιατί πραγματικά, ίσω επειδή δεν είμαστε από πολλά διαφορετικά παιδεία, γι' αυτόν τον λόγο και η συμμετοχή είναι πολύ μικρή. Ο καθένα έρχεται. Ναι. Μήπω θα οργανωθεί με κάποιον άλλον μετά την πιο Η σημερινή μας συζήτηση παρουσίασε με την κυρία Παναγιώτα Παπαδοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια προτούμα ηλεκτρολόγων μηχανικών της ΣΤΕΦ, και το θέμα της είναι σχεδιασμός, προσομοίωση, κατασκευή, χαρακτηρισμός μικροηλεκτρονικών και νανοηλεκτρονικών διατάξεων. Λόγος της κυρία Παπαδοπούλου. Έτσι ώστε να πάρω μέρος και εγώ σε αυτές τις διαλέξεις και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε για να ακούσετε την δικιά μου την παρουσίαση και ιδιαίτερα ευχαριστώ τον κύριο Καταπόλου. Ο κύριος Καμπουλάζος σας ανέφερε τον τίτλο της διάλεξης, έχει να κάνει με τον σχεδιασμό, την προσομοίωση, την κατασκευή και το χαρακτηρισμό μικροηλεκτρονικών και νανοηλεκτρονικών διατάξεων. Αυτό είναι το, ας πούμε, γνωστικό μου αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαι τα τελευταία αρκετά χρόνια της ζωής μου. Προτού προχωρήσουμε παραπέρα και προτού σας αναπτύξω τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα, θα ήθελα να σας πω λίγα πράγματα για μένα, κάποια βιογραφικά στοιχεία. Το βασικό μου πτυχίο είναι φυσικός. Τέλειωσα στο τμήμα φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 1993, εκεί περίπου. Στη συνέχεια, το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, ξεκίνησα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φυσικής στην κατεύθυνση ηλεκτρονικής φυσικής. Το πρόγραμμα ήταν ραδιοηλεκτρολογία και εγώ είχα ακολουθήσει την κατεύθυνση ηλεκτρονικής φυσικής, όπου και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου. Όπως λέει, είναι η λήψη πτυχίου 25 Απριλίου του 1996 ή πιο νωρίς είχαν τελειώσει, τότε ήταν η τελική ημερομηνία του πτυχίου. Ενώ ταυτόχρονα είχα ξεκινήσει στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκη, ήταν διδακτορική μου διατριβή, την οποία και ολοκλήρωσα το 2002. Επίσης, κατά τη διάρκεια όλων αυτών των σπουδών μου, είχα ξεκινήσει ήδη να έχω κάποια επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία δραστηριότητα συνοψίζεται σε δύο κατευθύνσεις, ας το πούμε. Η μία ήταν η διδασκαλία εδώ στο ΤΕΙ Καβάλας και η άλλη ήταν η εργασία, τέλος πάντων, σε κάποια ερευνητικά προγράμματα. Τώρα, επί του παρόντος, είμαι επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, με γνωστικό αντικείμενο, όπως
διαφάνεια φυσική με έμφαση στην τεχνολογία των ηλεκτρονικών διατάξεων. Στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, όπως όλοι ξέρετε, είμαστε τα τελευταία περίπου. Στο τελευταίο περίπου 9 μήνες, από 30, από 1 Σεπτεμβρίου, ας πούμε, του 2013. Από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι 31 Αυγούστου του 2013 ήμουνα στην ίδια θέση, επίκουρος καθηγήτρια στο Γενικό Τμήμα, το οποίο βέβαια καταργήθηκε, γι' αυτό και πήγαμε στα άλλα τμήματα. Επίσης, από τον Μάρτιο του 2003 μέχρι τον Ιούνιο του 2012 ήμουν στο Γενικό Τμήμα ως καθηγήτρια εφαρμογών με αντικείμενα φυσικού εξειδικευμένου σε αντικείμενα ηλεκτρονικής φυσικής. Και από το 1993, από τότε ξεκινάει η ιστορία μου στο ΔΕΗ, ήμουν εδώ ως έκτακτη εκπαιδευτικός. Ορομίστε καθηγήτρια, έχουν αλλάξει κατά καιρούς οι ονομασίες μας, έχουν αλλάξει πολλές φορές, έτσι, στη βαθμίδα του καθηγητή εφαρμογών. Όπως σας είπα, ταυτόχρονα είχα ασχοληθεί και ασχολούμαι με κάποια ερευνητικά προγράμματα. Μέσα στο ΤΕΙ, σε δύο ήμουν κύρια, ήμουν επιστημονική υπεύθυνος. Στο πρώτο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ και είχε να κάνει με σχεδιασμό και προσομοίωση της λειτουργίας διατάξεων πυρητίου του τύπου P+NP σε επίπεδη τεχνολογία και ως πύλες σε τρανζίστορ τεχνολογίας PET για χαμηλή κατανάλωση, με μικροπνευματικές εφαρμογές. Και το δεύτερο, το οποίο ήταν ένα έργο που είχε να κάνει με εξοπλισμό NPI, τέλος πάντων, εδώ στο ΤΕΙ. Πιο πριν, στα πλαίσια της διδακτορικής μου διατριβής, είχα ασχοληθεί με διάφορα ερευνητικά προγράμματα. Εντάξει, φαίνονται διάφορα εγώ που είχαν γίνει στο Δημοκρίτιο. Αυτά να μην τα, εντάξει, είχαν γίνει κάποια στιγμή, ας τα αφήσουμε εκεί. Με τι εργασίες ασχολήθηκα στα πλαίσια των σπουδών μου. Όσο είμαι φοιτήτρια, σαν πτυχιακή, ασχολήθηκα με την εργασία αυτή, όπως λέει στην πρώτη παραπομπή, είναι οπτικές ιδιότητες λεπτών ημενίων οξυδίου του βολφραμίου και τιτανίου πυρητίου. Αυτά ήταν πιο πολύ πάνω σε υλικά. Είχα ασχοληθεί τότε πιο πολύ πάνω σε υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην μικροηλεκτρονική, και το οξυδίο του βολφραμίου και το τιτάνιο πυρίτιο είναι υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην μικροηλεκτρονική. Και στα πλαίσια αυτής της πτυχιακής είχα επισκεφτεί το σύγχρονο στο Βερολίνο, την Πέση, όπου κάναμε και εκεί κάποιες μετρήσεις. Ήμουν από τους 2-3 φοιτητές που είχαμε πάει τότε εκείνη την εποχή στο Βερολίνο. Στη συνέχεια, στο μεταπτυχιακό του τμήματος, του φυσικού τμήματος, σαν πτυχιακή εργασία, πτυχιακή διπλωματική διατριβή, πέστε το, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού, ασχολήθηκα με τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων επεξεργασίας σήματος, το οποίο μας έδινε μέγιστη ελάχιστη τιμή. Η πρώτη μου επαφή με την προσομοίωση έγινε σε αυτήν εδώ την εργασία. Εδώ πέρα ασχολήθηκα πρώτη φορά με προσομοιώσεις. Αυτή η εργασία είχε να κάνει με σχεδιασμό κάποιων κυκλωμάτων τα οποία χρησιμοποιούσαν σαν δομικές μονάδες. Γνωστά στοιχεία ήταν σήμος, σε σήμος τεχνολογία, τα οποία μας δίναν στην έξοδο κάποιο σήμα και μάλιστα αυτό ήταν συγκεκριμένα, επέλεγε τιμή από μία σειρά σειριακές εισόδους. Και η διδακτορική μου διατριβή, η οποία όπως σας ανέφερα έγινε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, βλέποντα τον κύριο Γεωργουλά Νικόλαο, είχε τίτλο «Σχεδιασμός, κατασκευή, χαρακτηρισμός και προσομοίωση διόδων BBD, Bulk Barrier Diode, έτσι τις λέμε, πυρητίου του τύπου P+NP». Τα γνωστικά μου τώρα ενδιαφέροντα έχουν να κάνουν με την προσομοίωση. Προσομοίωση, ιδίως η προσομοίωση μικροηλεκτρονικών διατάξεων και καινοτόμων μικροηλεκτρονικών διατάξεων, οι οποίες μας δίνουν ιδιαίτερες ιδιότητες, είναι στην αιχμή της τεχνολογίας της μικροηλεκτρονικής. Εμείς, για να μπορέσουμε να χαρακτηρίσουμε μία μικροηλεκτρονική διάταξη, θα πρέπει να προσδιορίσουμε τα ηλεκτρικά και τα φυσικά χαρακτηριστικά της διάταξης αυτής.
Αυτό μπορεί να το πετύχουμε εφαρμόζοντας κάποια μοντέλα. Με τα μοντέλα περιγράφουμε τη λειτουργία της διάταξης την οποία θέλουμε να κατασκευάσουμε και να σχεδιάσουμε. Όλη αυτή η διαδικασία είναι η διαδικασία της μοντελοποίησης. Ωραία. Κατά τη διάρκεια της μοντελοποίησης γίνεται η ανάλυση και η προσομοίωση της διάταξης. Όταν λέμε προσομοίωση, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι στην ουσία μιμούμαστε τη λειτουργία της διάταξης, η οποία περιμένουμε να λειτουργεί έτσι και πραγματικά. Όταν λέμε μιμούμαστε, σημαίνει ότι όταν εγώ θα πάρω και θα βάλω τη διάταξη αυτή στο εργαστήριο, περιμένω να έχει την ίδια συμπεριφορά με αυτή που παίρνω στην προσομοίωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν εγώ μπορώ μέσω της προσομοίωσης να σχεδιάσω και να προσομοιώσω τη λειτουργία μιας διάταξης, ξέρω ότι κάνοντας αυτό, αυτή τη συγκεκριμένη διάταξη, θα έχει αυτά τα αποτελέσματα. Αν πήγαινα να το κάνω στο εργαστήριο, θα ξόδευα εργατοώρες, πολλές εργατοώρες, θα ξόδευα πολλά χρήματα, πολλά υλικά, τα οποία δεν συμφέρουν στην πράξη. Γι' αυτό ακολουθούμε τον δρόμο της προσομοίωσης. Χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνικές, μπορούμε να προσομοιώσουμε τις διατάξεις αυτές, να πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε και μετά, αφού καταλήξουμε σε ένα τελικό αποτέλεσμα, να πάμε στο εργαστήριο, να τις κατασκευάσουμε και στο τέλος να τις μετρήσουμε και να δούμε ότι όντως αυτό που περιγράφαμε με τα θεωρητικά μας μοντέλα, αυτό που μας έδωσε η προσομοίωση, έχει να κάνει με την πραγματικότητα. Θα σας δείξω στην πορεία κάποια πράγματα. Όλη αυτή η διαδικασία που σας περιέγραψα φαίνεται περίπου σε αυτό εδώ το διάγραμμα. Υπάρχουν τα θεωρητικά μοντέλα, τα οποία θεωρητικά μοντέλα βασίζονται πάνω σε κάποιες φυσικές αρχές. Με μέσω των θεωρητικών μοντέλων οδηγούμαστε στο σχεδιασμό της διάταξης. Σχεδιάζουμε εμείς τη διάταξη και τώρα ακολουθούμε τον δρόμο. Ποιο δρόμο? Της προσομοίωσης, ο οποίος, όπως είπα, είναι ο πιο γρήγορος, πιο εύκολος και πιο φθηνός. Μπορώ μέσω της προσομοίωσης να επαναλαμβάνω αυτή τη διαδικασία πολλές φορές, να βελτιώνω κάθε φορά το σχεδιασμό μου, να βελτιώνω κάθε φορά τη διάταξη και ταυτόχρονα μπορώ μέσω της προσομοίωσης να τροφοδοτώ και τα θεωρητικά μοντέλα, με αποτέλεσμα να παίρνω καλύτερα αποτελέσματα από τα θεωρητικά μοντέλα και να οδηγούμε σε καλύτερο σχεδιασμό. Και στο τέλος, όταν εγώ καταφέρω και πάρω αυτό που θέλω, μπορώ να πάω και να κατασκευάσω τη διάταξη, να τη χαρακτηρίσω και να δω ότι όντως αυτό που εγώ περιέγραφα θεωρητικά και έπαιρνα από την προσομοίωση δουλεύει πραγματικά. Ας δούμε λίγο τους άξονες τώρα της έρευνας. Ο ένας άξονας έχει να κάνει με τη διαφοροποίηση του σχεδιασμού κλασικών διατάξεων και δομών, όπως είναι οι δίωδοι, τα τρανζίστορ, τα FET, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κάποιος. Οι κλασικές αυτές διατάξεις διαφοροποιούνται σχεδιαστικά με σκοπό την βελτίωση των λειτουργικών τους παραμέτρων. Έχουν γίνει διάφορες δημοσιεύσεις οι οποίες αφορούν αυτό το κομμάτι. Και θα σας δείξω τώρα το χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής εδώ της δομής. Αυτή εδώ η δομή, αν θυμόσαστε, είναι μία δομή τρανζίστορ. Το τρανζίστορ είναι μία διάταξη τριών στρωμάτων, PNP ή NPN. Αυτά μας λένε, αυτά μαθαίνουμε από τα μαθητικά μας χρόνια, ακόμη και από το σχολείο. Το τρανζίστορ έχει, λέει, τρεις ακροδέκτες. Τον εκπομπό, τη βάση και το συλλέκτη. Και αυτό βλέπουμε άμα πάμε στα ηλεκτρονικά μας στο εργαστήριο. Θα δούμε ότι έχει τρεις ακροδέκτες. Έχει κάποιες συγκεκριμένες κατασκευαστικές, ας πούμε, κατασκευαστικά χαρακτηριστικά. Εμείς τι κάναμε? Πήραμε αυτή τη διάταξη, η συγκεκριμένη είναι P+, NP, P+, σημαίνει ότι έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση προσμίξεων η περιοχή πάνω και την κατασκευάσαμε έτσι ώστε το μεσαίο στρώμα, το στρώμα το N, το οποίο χαρακτηρίζουμε ως βάση, να είναι πολύ λεπτό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η περιοχή φορτίων χώρου μέσα στην η περιοχή φορτίου χώρου των δύο εκαφών να είναι πολύ απλωμένες και να καλύπτουν όλη τη μεσαία περιοχή. Καλύπτοντας τη μεσαία περιοχή, εδώ μέσα δεν υπάρχουν ελεύθεροι φορείς. Είναι, όπως λέμε, κενωμένη η διάταξη. Στο τρανζίστορ δεν το παρατηρούμε αυτό. Εδώ μέσα εμφανίζεται μία περιοχή ουδέτερη, όπου μπορούμε να δούμε διάφορα φαινόμενα. Και γι' αυτό χρειάζεται να βάλουμε τον ακροδέκτη της βάσης, να δώσω ρεύμα από τη βάση για να μπορέσω να λειτουργήσω το τρανζίστορ.
Η διάταξη αυτή δεν χρειάζεται ακροδέκτη στη βάση. Έχει ακροδέκτη στον εκπομπό και στο συλλέκτη και λόγω αυτής της κατασκευής δημιουργεί μέσα στη μεσαία περιοχή ένα φράγμα δυναμικού, το οποίο φράγμα δυναμικού στην ουσία επηρεάζει το ρεύμα το οποίο ρέει μέσα από αυτή τη διάταξη. Αυτή τώρα η διάταξη έχει μια τέτοια IV χαρακτηριστική. Όταν μιλάμε για μικροηλεκτρονικές διατάξεις, συνήθως μιλάμε για IV χαρακτηριστικές. IV χαρακτηριστικές είναι οι χαρακτηριστικές που μας δίνουν τη λειτουργία της διάταξης. Η κλασική δίωγος, γιατί όπως είπαμε έχει δύο ακροδέκτες, στον εκπομπό και στο select. Η κλασική δίωγος είναι μια ανορθωτική διάταξη. Έτσι, ανοίγει στην προσαπρόσωπο όλωση και κρατάει σταθερό το δυναμικό στα άκρα της και αυξάνεται πάρα πολύ το ρεύμα. Αυτή η διάταξη έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Έχει ανορθωτικό κλάδο και στην ανάστροφη πόλωση. Και μάλιστα, οι τάσεις κατοφλίου και στην προσταπρόσωπη και στην ανάστροφη πόλωση ρυθμίζονται με τις τεχνολογικές παραμέτρους κατασκευής της διάταξης αυτής. Δηλαδή, μπορώ εγώ να κάνω μια διάταξη που να ανοίγει πάρα πολύ κοντά εδώ στο 0 και να δίνει μεγάλο ρεύμα, αλλά μπορώ να κάνω και μια διάταξη που να ανοίγει σε πολύ μεγαλύτερη πόλωση. Μπορώ να κάνω διάφορες τροποποιήσεις και να πάρω ανάλογα τι χαρακτηριστικά θέλω. Γιατί τα κάνω όλα αυτά. Εδώ σας δείχνω το μοντέλο, το θεωρητικό. Ωραία. Έτσι το φαντάζομαι εγώ, έτσι φαντάζομαι ότι θα δουλεύει η συγκεκριμένη διάταξη. Τώρα, στην προσομοίωση, αυτό που του δίνω εγώ είναι αυτή εδώ η δομή. Έχω τον εκπομπό, έχω το συλλέκτη, τη βάση, έχω επαφές εδώ και εδώ. Εδώ κάτω είναι πυρίτιο, γιατί είναι πάνω σε πυρίτιο αυτές οι διατάξεις. Η κίνηση του ρεύματος γίνεται κατά αυτή τη φορά. Ή κατά αυτή τη φορά, ανάλογα τι πόλωση έχω σε κάθε περίπτωση. Οπότε έχουμε ροή ρεύματος σε αυτό εδώ το στρώμα. Τι παίρνω τώρα. Αυτά εδώ είναι αποτελέσματα προσομοίωσης. Εδώ βλέπετε ότι μεταβάλλω τον D. Το D είναι το εύρος της βάσης. Μεταβάλλοντας τον D, βλέπετε ότι το ρεύμα ξεκινάει από μεγάλες τιμές και πέφτει. Πάμε σε μεγαλύτερες περίοδες, σε μεγαλύτερες τιμές του εύρους. Άρα εγώ έχω μία διάταξη που ανοίγει, ανορθώνει από μικρές τάσεις στα πρόσωπο όλωση και όσο πειράζω τον D, το εύρος της μεσαίας περιοχής, ανεβαίνω σε μεγαλύτερες τιμές. Το ίδιο βλέπουμε και στην ανάστροφη πόλωση. Βλέπουμε ότι εδώ πέρα, καθώς μεγαλώνει τον D, πέφτει το ρεύμα της συγκεκριμένης διάταξης. Έτσι, βλέπουμε επομένως ότι και εδώ μπορώ να πάρω ανορθωτικό κλάδο σε μικρότερες ή σε μεγαλύτερες τάσεις αντίστοιχα. Αυτό είναι το ένα θετικό στοιχείο της συγκεκριμένης διάταξης. Μπορώ επομένως να μεταβάλω τα όρια στα οποία ανοίγει η διάταξη αυτή και αυτό είναι πολύ χρήσιμο γιατί ξέρουμε ότι στο πυρίτιο η τάση γόνατος, η τάση κατοφλίου είναι 0,7 βολτ στην προσταπρόσωπο όλωση. Ξέρουμε ότι στο γερμάνιο είναι περίπου 0,3 στην προσταπρόσωπο όλωση. Αυτά είναι στάνταρ, έχουν να κάνουν με το υλικό. Βλέπουμε τώρα εδώ ότι ξεκινάμε από ένα υλικό που είναι το πυρίτιο. Μπορώ, επιλέγοντας τις κατάλληλες τεχνικές, να πάρω διαφορετικές τάσεις στην προσταπρόσωπο και στην ανάστροφη πόλωση. Αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο σε ό,τι έχει να κάνει με την τυσί συμπεριφορά της διάταξης αυτής. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι παρατηρείται στη διάταξη αυτή παρατηρούνται πολύ μικρή χρόνια απόκριση, στις τάξεις των πίκος έχουν. Αυτό είναι σημαντικό, είναι πυρίτιο, το ξαναλέω, είναι μια διάταξη φορέων μειοψηφίας. Δεν εμφανίζει όπως η δίωδος, η κλασική, η PN, φορείς μειοψηφίες, οι οποίοι πρέπει να φύγουν και τα λοιπά, να φάμε κάποιο χρόνο στο να φύγουν οι φορείς μειοψηφίας μέσα από την περιοχή φορτίων χώρου. Αυτό το ότι εμφανίζει χρόνους λειτουργίας της τάξης των πίκο σέκοντ είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορώ να πετύχω λειτουργίες αντίστοιχες με τις διόδους Schottky. Η διόδους Schottky, όπως ξέρουμε, είναι μια δίωδος η οποία μας δίνει πολύ μεγάλες ταχύτητες λειτουργίας αλλά έχει το εξής πρόβλημα, αν το πούμε πρόβλημα. Η τάση στην οποία αρχίζει και κάνει ανόρθωση, η συγκεκριμένη δίωδος, εξαρτάται από το μέταλλο και από τον ημιαγωγό που θα βάλω. Και είναι συγκεκριμένες αυτές οι τιμές. Και δεν μπορούν όλα τα μέταλλα να δώσουν
επαφές σοκ και με τους ημιαγωγούς, έτσι. Ενώ εδώ κατασκευάζουμε μία διάταξη η οποία έχει, όπως είπαμε, τα θετικά χαρακτηριστικά στην τυσί συμπεριφορά, αλλά έχει και πολύ μεγάλες ταχύτητες λειτουργίας. Τι άλλο θετικό δίνει αυτή η διάταξη? Αυτή η διάταξη μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε κάποιες ιδιαίτερες συμπεριφορές όταν τη φωτίζουμε. Καθώς τη φωτίζουμε, όπως ξέρουμε, όταν φωτίζουμε ένα υλικό, τότε δημιουργούνται μέσα στο υλικό μας ζεύγη ηλεκτρονίων και οπών. Πέφτει ένα φωτόνιο, δημιουργούνται ζεύγη ηλεκτρονίων και οπών. Οι οποίες κινούνται μέσα στη ζώνη στέρνου, στα ηλεκτρόνια μέσα στη ζώνη αγωγημότητας. Οι οποίες μπορούν να κινηθούν και να φύγουν, να πάρουν μέρος στο ρεύμα της διάταξής μας. Τα ηλεκτρόνια όμως, καθώς γεννούνται, πάνε και βλέπουν μέσα στη ζώνη αγωγημότητας αυτό εδώ το πηγάδι δυναμικού και συσσωρεύονται μέσα αυτήν εδώ την περιοχή. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι καθώς συσσωρεύονται οι ηλεκτρόνια, αυτό το δυναμικό αρχίζει και ανατώνεται, γιατί είναι σε αυτή την περιοχή που είναι η περιοχή της βάσης, έχει θετικό φορτίο μαζεμένο, είναι το φορτίο φόρου που λέμε. Όταν εγώ μέσα αυτή την περιοχή πάω και ρίχνω ηλεκτρόνια, κατεβάζω το συνολικό φορτίο χώρου το οποίο βλέπουμε στην περιοχή αυτή. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του φραγμού δυναμικού. Καθώς μειώνουμε ο φραγμός δυναμικού, τι γίνεται? Συνεισφέρει περισσότερο, μπορούν και ρέω περισσότεροι φορείς και συνεισφέρουν περισσότεροι φορείς στην ίδια πόλωση, έτσι, από ό,τι θα το βλέπαμε αν δεν το φωτίζαμε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όλη αυτή η διαδικασία να παρατηρούμε εκβαντικές αποδόσεις σε αυτή τη διάταξη, οι οποίες είναι μεγαλύτερες από τη μονάδα. Όταν το ακούει αυτός κάποιος ο οποίος καταλαβαίνει τι σημαίνει εκβαντική απόδοση, μπορεί να γυρίσει και να σου πει: αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν μπορεί να ισχύει. Δεν μπορώ να παράγω κάτι παραπάνω από αυτό που δίνω. Γιατί η εκβαντική απόδοση τι είναι? Είναι στην ουσία το φωτόρευμα που παίρνω από τη διάταξη αυτή ως προς το ρεύμα το οποίο μου δίνει η φωτεινή πηγή. Μπορώ δηλαδή στην ουσία τη ροή του ρεύματος που περνάει εδώ πέρα να πω ότι είναι ένα διαθέσιμο φωτόρευμα, δηλαδή το φωτόρευμα που θα μου δίνει μία διάταξη όταν ένα φωτόνιο μου δίνει ένα ηλεκτρόνιο και μία οπή. Εγώ όμως βλέπω ότι τελικά σε όλη αυτή τη διαδικασία ένα φωτόνιο δεν μου δίνει ένα ηλεκτρόνιο μία οπή, μου δίνει αρχικά ένα ηλεκτρόνιο μία οπή, αλλά σαν αποτέλεσμα έχω πολλά ηλεκτρόνια και πολλές οπές να συμμετέχουν στο συνολικό μου ρεύμα. Γι' αυτό παρατηρώ γκβαντικές αποδόσεις οι οποίες είναι της τάξης του 200, 300, 400, ίσως και 1000. Και μάλιστα βλέπουμε ότι αυτή είναι φασματική απόκριση. Έτσι, εδώ πέρα έχω το μήκος κύματος, ξεκινάω από τα 0,33 και πάω περίπου μέχρι τα 1. Στην ουσία παίρνω όλη την ορατή περιοχή και πάω λίγο στο υπέρυθρο. Και βλέπω ότι έχω μία εκβαντική απόδοση, εδώ είναι ανάλογα με την πόλωση που εφαρμόζω, η οποία είναι σταθερή σχεδόν σε όλη την περιοχή μου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σαν διάταξη, γιατί αυτή η διάταξη μπορεί να δουλέψει σαν ένας δέκτης, ο οποίος να μας δίνει σταθερή απόδοση σε όλο το οπτικό φάσμα. Εδώ τώρα, σε αυτό το διάγραμμα, δίνω την αφόκριση της ίδιας διάταξης ως προς τους διαμορφωμένους οπτικούς παλμούς, δηλαδή διαμορφώνω εγώ το φως μου, ας το πούμε χοντρικά, αναβοσβήνω τη λάμπα, αναβοσβήνω το LED με το οποίο φωτίζω τη διάταξή μου και εδώ παίρνω την απόκριση ως προς τη συχνότητα. Βλέπετε ότι εδώ που είναι πάρα πολύ ψηλή η κβαντική απόδοση, φτάνει περίπου 1000, φτάνω σε κάποιες περιοχές της τάξης των κάποιων κιλοχέρτς, ωραία, χάνεται και μετά από εδώ και πέρα δεν έχω καθόλου ενίσχυση, αν είτε έχουμε φτάσει στη μονάδα, δηλαδή εδώ πλέον είμαστε στο λεγόμενο πρωτογενές φωτόρευμα, δεν έχω το φαινόμενο της ενίσχυσης. Πάλι όμως βλέπουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε να έχουμε διάταξη η οποία να δίνει μεγάλη απόδοση κβαντική και να δουλεύει και σχετικά γρήγορα με το φως. Ωραία, όλα αυτά είναι αποσομοίωση. Δέστε όμως τι έχει δώσει η μέτρηση. Το ίδιο πράγμα στην ουσία έχει δώσει και η μέτρηση. Είναι μια διάταξη η οποία έχει κατασκευαστεί. Αυτή η διάταξη που μελετάμε εδώ πέρα έχει κατασκευαστεί με εμφύτευση. Έχει γίνει με iron implantation. Είναι κλασικά τριών στρωμάτων. Και βλέπουμε ότι αυτή η διάταξη δίνει όντως αυτό
που εγώ έβλεπα στην προσομοίωση. Και μάλιστα την ίδια συμπεριφορά, καθώς αυξάνω την τάση μου, βλέπω ότι αυξάνει και η βαδική απόδοση της διάταξης αυτής. Και αντίστοιχα, το ίδιο αποτέλεσμα με την εγώ έχει να κάνει με την ισχύ. Βλέπω δηλαδή ότι αλλάζοντας την ισχύ του φωτός, έχω αντίστοιχα την κβαντική απόδοση. Το ίδιο αποτέλεσμα δίνει αν πάρω και την διαμόρφωση. Δεν το έχω δώσει αυτό το διάγραμμα, αλλά δίνει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Επομένως, τι κάναμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ξεκινήσαμε από μία απλή διάταξη, μία σχεδιαστικά απλή διάταξη, ένα τρανζίστορ. Το διαφοροποιήσαμε και καταφέραμε να σχεδιάσουμε μία διάταξη η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ιδιότητες. Έτσι, αυτό επομένως είναι το ένα κομμάτι της έρευνας η οποία με ενδιαφέρει και με την οποία ασχολούμαι. Να μπορέσουμε διατάξεις κλασικές με μικρή διαφοροποίηση να τις φτιάξουμε και να πάρουμε σημαντικά αποτελέσματα. Ένα άλλο για παράδειγμα, μία άλλη σκέψη είναι η ίδια ακριβώς δομή να χρησιμοποιηθεί και να μπει σαν πύλη σε ένα FET και να λειτουργήσει έτσι το FET, να μελετήσει κάποιος δηλαδή να δει την επίδραση της διάταξης αυτής πάνω στο FET. Ο δεύτερος άξονας έρευνας έχει να κάνει με το σχεδιασμό και την προσομοίωση διατάξεων με πολύ μικρές γεωμετρίες. Εδώ τώρα αρχίζει και μπαίνει η έννοια της νανοτεχνολογίας. Όσο προχωράει η τεχνολογία, μπορούμε να σχεδιάζουμε και να προσομοιώνουμε διατάξεις, αλλά και να κατασκευάζουμε, γιατί μπορούμε πλέον και να κατασκευάζουμε διατάξεις με μικρές γεωμετρίες. Μπορούμε να κατασκευάζουμε, επομένως, να προσομοιώνουμε και να σχεδιάζουμε διατάξεις οι οποίες έχουν πολύ μικρές διαστάσεις. Τώρα, όσο λατρώνονται οι διαστάσεις, αρχίζουν και εμφανίζονται ιδιότητες οι οποίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Όπως για παράδειγμα αυτό που σας είπα πιο πριν. Στην περίπτωση του πυρητίου, διάταξη P+NP, μπόρεσα να πάρω χρόνους picosecond. Πολύ σημαντικό σε τέτοιου είδους δομή. Έτσι, κατεβήκαμε σε χρόνους πάρα πολύ μικρούς, γιατί μειώσαμε, συμπιέσαμε τις διατάξεις. Όταν όμως αρχίζουμε και συμπιέζουμε τις διατάξεις, τις διαστάσεις των διατάξεων, αρχίζουν και βγαίνουν διάφορα κβαντικά φαινόμενα, τα οποία δίνουν συμπεριφορές οι οποίες είναι αρκετά ιδιαίτερες. Ας πούμε για παράδειγμα, παρατηρούνται διάφορα χαοτικές συμπεριφορές, IV, οι οποίες εμφανίζουν μία χαοτική συμπεριφορά, μία ταλάντωση ιδιαίτερη, η οποία είναι προς μελέτη. Ή ακόμα μπορεί δομές του τύπου μέταλλο, ανθρακοπυρίτιο, πυρίτιο, μέταλλο ή αφόμου και πολυπυρίτιο, τέτοιου είδους δομές, οι οποίες είναι λεγόμενες ετεροεπαφές, να δώσουν φαινόμενα υστέρησης στις κλασικές αερίες. Όλα αυτά εδώ είναι φαινόμενα τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και βρίσκονται, είναι από τα πιο έτσι, σύγχρονα αντικείμενα τα οποία μελετούνται στον τομέα της μικροηλεκτρονικής. Θα σας δώσω και λίγες κάποιες γραφικές παραστάσεις. Εδώ, σε αυτήν εδώ την διαφάνεια, έχουμε την κλασική περίπτωση μιας ετεροδομής. Η ετεροδομή αυτή είναι αυτή που σας ανέφερα στην προηγούμενη διαφάνεια, είναι δηλαδή μέταλλο, όπου μέταλλο έχουμε αλουμίνιο εμείς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ανθρακοπυρίτιο, άμορφο ανθρακοπυρίτιο. Το ανθρακοπυρίτιο είναι ένας ημιαμβωγός, ο οποίος είναι ιδιαίτερος, εμφανίζει ένα αρκετά μεγάλο ενεργειακό χάσμα και μπορεί να πολλές φορές να τον θεωρήσουμε και σαν μονωτή εντός εισαγωγικών, ανάλογα με το πώς είναι κατασκευασμένο. Επομένως έχω ανθρακοπυρίτιο, πυρίτιο και πίσω back contact μέταλλο. Και μάλιστα τέτοιου είδους δομές έχουν κατασκευαστεί και εδώ στο εργαστήριό μας. Έχουμε καταφέρει και έχουμε κατασκευάσει τέτοιου είδους δομές στο εργαστήριο που έχουμε με το σπάτερινγκ που υπάρχει μέσα στο ΤΕΙ. Έχουν κατασκευαστεί αρκετές τέτοιες δομές. Εδώ σας δίνω αυτά είναι αποτελέσματα πάλι προσομοίωσης, έτσι, γιατί είπαμε ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν προσομοίωση. Εδώ σας δίνω τη χαρακτηριστική IV καμπύλη στην προστατρόσωπο όλωση μιας τέτοιας δομής, η οποία έχει ανθρακοπυρίτιο, πυρίτιο και μέταλλο στις επαφές, η οποία δίνει μία ανορθωτική συμπεριφορά όπως είναι μία κλασική δίωδο. Και εδώ τώρα, σε αυτά εδώ τα δύο, φαίνονται δύο διατάξεις, τις οποίες έχει επηρεαστεί
το εύρος, έχουμε λατώσει το εύρος και βλέπουμε ότι αρχίζουν και εμφανίζονται κάποιο είδους τέτοιες ταλαντώσεις πάνω στην αηβή καμπύλη της διάταξης αυτής. Αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα γιατί παρατηρούνται στην προσομοίωση. Θέλουμε να δούμε αν θα τα δούμε τελικά και στην μέτρηση. Πιστεύουμε ότι θα τα δούμε στη μέτρηση. Και είναι συμπεριφορές οι οποίες έχουν να κάνουν με χάος, λόγω του ότι αρχίζουμε και συμπιέζουμε πάρα πολύ τις διαστάσεις των διατάξεων. Και ένα άλλο επίσης ενδιαφέρον είναι αυτή εδώ η δομή, αυτό είναι αποτέλεσμα προσομοίωσης και μάλιστα έτσι όπως μας το δίνει το πρόγραμμα προσομοίωσης που χρησιμοποιούμε. Έχει πάλι αλουμίνιο, ανθρακοπυρίτιο, εδώ είναι πολυπυρίτιο, αυτό είναι μέταλλο. Το χρησιμοποιούμε σαν μεταλλική επαφή, είναι στην ουσία δομή. Μέταλλο, ημιαγωγός, ημονωτής και ξανά μέταλλο. Είναι οι λεγόμενες MIM ή MIM διατάξεις, Metal Insulator Metal. Αυτές οι διατάξεις χρησιμοποιούνται μάλλον και μελετούνται πολύ το τελευταίο διάστημα, γιατί εμφανίζουν διάφορα περίεργα φαινόμενα υστέρησης, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα και ονομάζονται και ως μερμίστορα αυτές οι διατάξεις και έχουν έτσι αρκετά ενδιαφέρον. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι εμφανίζεται μία υστέρηση. Τι έχουμε κάνει εμείς? Έχουμε κάνει την προσομοίωση. Από το 1 βολτ πήγαμε στο μείον 1 και ξαναγυρίσαμε πίσω. Αλλά ο δρόμος που ακολουθήσαμε δεν ήταν ο ίδιος. Δηλαδή, η μία μέτρηση μου έδειξε αυτό εδώ το αποτέλεσμα και η άλλη μέτρηση όταν γύρισα πίσω μου έδωσε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στην ίδια πόλωση, τη μία φορά μετράω άλλο ρεύμα, την άλλη φορά γυρνώντας μετράω άλλο ρεύμα. Αυτά εδώ είναι φαινόμενα υστέρησης, τα οποία παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρον και αρχίζουν και εμφανίζονται μικρές διαστάσεις. Δηλαδή, στοιχεία τα οποία τα κάναμε παλιά σε μεγαλύτερες διαστάσεις δεν το εμφάνιζαν αυτό το φαινόμενο. Καθώς αρχίζουμε τώρα και συμπιέζουμε την ενεργό περιοχή, η οποία ενεργός περιοχή είναι η περιοχή που περιέχει τον ημιαγωγό ή τον μονωτή, αρχίζουν και εμφανίζονται τέτοιου είδους φαινόμενα και παρουσιάζουν πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί διατάξεις αυτού του τύπου ή του προηγούμενου που σας έδειξα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να δουλεύουν σαν ταλαντωτές. Δηλαδή να μπορούν να δίνουν ένα είδος, να λειτουργούν σαν χαοτικοί ταλαντωτές, να ταλαντώνται σε μια συγκεκριμένη συχνότητα και μπορούν να πετυχαίνουν και πολύ μεγάλες συχνότητες λειτουργίας. Αυτά όλα είναι προς έρευνα και θέλουμε να, πραγματικά θέλουμε να το δούμε στην πράξη να γίνεται. Δηλαδή να καταφτάσουμε σε σημείο να κατασκευάσουμε τη διάταξη και να το δούμε. Αυτό θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει για το εργαστήριό μας και για το ΤΕΙ. Ένας τρίτος άξονας είναι πώς μπορούμε κλασικές διατάξεις, πάλι 2D τρανζίστορ, ακόμη και δομές φωτοβολταϊκών κυττάρων, να τις κατασκευάσουμε σε καινούργια υλικά. Αναφέρω το ανθρακοπυρίτιο, αλλά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εμφανίζουν πλέον και τα οργανικά υλικά, οργανικά ηλεκτρονικά, τα οποία είναι υλικά οργανικά, κυρίως πολυμερή, τα οποία χρησιμοποιούνται, ντοπάρονται με κάποιον κατάλληλο, με κάποιο κατάλληλο υλικό και με έναν πάρα πολύ εύκολο τρόπο, εντός εισαγωγικών εύκολο τρόπο, πολύ πιο εύκολο από ότι η διαδικασία που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τα συμβατικά ηλεκτρονικά, μας δίνουν διατάξεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να έχουν πολλές εφαρμογές. Εδώ δίνω ένα παράδειγμα μιας organic light emitting diode, είναι δηλαδή ένα LED οργανικό. Αυτό έχει μία μεταλλική κάθοδο, έχει γυαλί από κάτω, τα ηλεκτρόδια της ανόδου βρίσκονται εδώ πέρα, τα κατασκευάζουν με, ως συνήθως βάζουν ασβέστιο το κάλσιο, έτσι, ασβέστιο, για να γίνουν οι επαφές αυτές. Εδώ ενδιάμεσα μπαίνουν τα ενεργά υλικά, τα οποία είναι αυτά τα πολυμερή που σας είπα και έχουν τις κατάλληλες προσμίξεις και όπως βλέπετε μπορώ να πάρω από αυτήν εδώ τη δομή μπλε, πράσινο και κόκκινο φως, ανάλογα με το τι πόλωση θα βάλω. Τέτοιου είδους διατάξεις, καθώς και οργανικά φωτοβολταϊκά, μπορούμε να τα σχεδιάσουμε και να τα προσομοιώσουμε. Εδώ σας δίνω ένα παράδειγμα μιας αντίστοιχης OLED, είναι δηλαδή ένα LED αντίστοιχο, το οποίο προσπαθήσαμε κάτι να κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Έχει, αυτό που σας είπα, την επαφή, εδώ είναι το ακροδέκτης στο ασβέστιο, εδώ είναι ένας άλλος ακροδέκτης, είναι
ένα ειδικό μέταλλο το οποίο το χρησιμοποιούν για να μπορούν να κάνουν την επαφή με το πολυμερές. Και εδώ είναι το πολυμερές. PPV. Εσείς θα μπορούσατε να μας. Πολυπροπυλένιο, ναι, ναι, ναι. Αυτά τα, όταν τα κατασκευάζουν, κατασκευάζονται πάρα πολύ απλά. Ρίχνουν τη ρετίνη αυτή πάνω στο πλακάκι στο οποίο θέλουν να κατασκευάσουν το συγκεκριμένο το, τη συγκεκριμένη διάταξη. Με spin-on την απλώνουν, δηλαδή το περιστρέφουν, απλώνεται αυτό, γίνεται ένα φιλ. Και μετά με κάποιες διεργασίες μέσα στο ίδιο το υλικό αυτή την ρετίνη έχουν και τα ντόπικ. Μετά με κάποιες διεργασίες το σκληραίνουν εντός εισαγωγικών, δηλαδή το κάνουν πιο στέλνιο, πιο σταθερό και πάνε και βάζουν μετά τα ηλεκτρόδια, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το ασβέστιο, πάρα πολύ απλά, από ό,τι μου έχουν δείξει, με απλή επάλυψη, έστω και με μία μπατονέτα, δηλαδή τόσο απλά μπορεί να γίνει αυτή η κατασκευή. Βέβαια, μην φανταστείτε ότι αυτά τα υλικά ή ακόμη και τα οργανικά φωτοβολταϊκά δίνουν μεγάλες αποδόσεις, έτσι. Είναι πολύ φθηνή η παραγωγή τους και η κατασκευή τους, αλλά δεν είναι τόσο αξιόπιστα και τόσο ακριβής όσο τα ηλεκτρονικά στοιχεία τα οποία κατασκευάζουμε με τις κλασικές τεχνικές. Και τέλος, ολοκληρώνοντας... Συγγνώμη λίγο, αυτό τι νόημα έχει, είναι η έρευνα που... κάνει ένας φυσικός για να δει τις ιδιότητες των οργανικών υλικών και τη δυνατότητα χρήσης. Όχι, έχει να κάνει. Πολλά οργανικά δεν έχει να κάνει με φυσικούς. Εντάξει, χρησιμοποιείται από πολλούς φυσικούς, αλλά οργανικά ηλεκτρονικά ενδιαφέρει πάρα πολύ να κατασκευαστούν γιατί είναι αυτά τα λεγόμενα flexible, τα οποία μπορούν να μπουν ακόμη και σε ρούχα. Δηλαδή, μπορείς να έχεις ένα φωτοβολταϊκό το οποίο να είναι πάνω σε μία μπλούζα σου, λέμε τώρα, ή πάνω σε μία τσάντα, αυτό να παράγει ενέργεια και μέσω αυτής της τσάντας να φορτίζεις ένα κινητό, ας πούμε, ή να ακούς ραδιόφωνο, για παράδειγμα. Αυτά έχουν σταθερές ιδιότητες ή είναι ακόμα... αυτά μελετώνται. Έχουν βγει σε παραγωγή πολλά από αυτά. Ναι, οργάνικ γκλέτ υπάρχουν. Αλλά γενικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη έρευνα πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Είναι δηλαδή και αυτό στην αιχμή της τεχνολογίας. Γιατί αυτό που βολεύει πάρα πολύ είναι ότι πολύ εύκολη η κατασκευή τους. Η κατασκευή τους γενικώς είναι πολύ εύκολη. Ειδικά στα φωτοβολταϊκά. Θέλει κλινιμού. Όχι πάρα πολύ. Θέλει βασικά glove chamber. Γιατί αν τα βγάλεις αυτά έξω, πολλές φορές οξυδώνονται και σου δημιουργούν προβλήματα. Έχουν δηλαδή ένα τέτοιο πρόβλημα, ναι. Αλλά γενικά δεν είναι απαραίτητο να είναι clean room με την έννοια του τέλειου στήρου χώρου. Μπορείς να έχεις αυτό που λέμε glove chamber, να γίνεται όλη η διαδικασία εκεί μέσα και εσύ από πάνω να ελέγχεις και να μεταφέρεις, ας πούμε, τη διάταξη από τα διάφορα στάδια. Τι ιδιότητα πρέπει η επιλογή για να καταλήξει σε ποιο υλικό θα πάρει, τι ιδιότητες πρέπει να έχει. Υποκριτικά πολυμερές. Πολυμερές, να είναι σχετικά ευσταθές, να μπορείς να το. Να έχει δηλαδή μια σχετική συμβατότητα με τα υπόλοιπα υλικά σου, γιατί τώρα φαντάζομαι ότι αυτό εσύ θες να το χρησιμοποιήσεις μετά για να το βάλεις π.χ. σε μια οθόνη, για παράδειγμα. Ή να το χρησιμοποιήσεις, όπως είπα, πάνω κάπου σε μια μπλούζα, κάπου σε κάτι. Να έχει μια σχετική συμβατότητα με την όλη τεχνολογία. Η συμβατότητα τι σχέση είναι, αφού είναι μια συγκεκριμένη διάταξη, αυτό έτσι δεν είναι. Ναι. Για παράδειγμα, αν θα θέλω να χρησιμοποιήσω ασβέστιο ή αν θα θέλω να χρησιμοποιήσω κάποιο άλλο υλικό για να κάνω την επαφή, πρέπει να δω τι είδους πολυμερές θα βάλω. Δεν είναι πάρα πολλά τα πολυμέρη που χρησιμοποιούν. Είναι αυτό το PPT που είπαμε, το PPV, ένα άλλο, τώρα δεν τα θυμάμαι με τις ορολογίες που έχουν εκεί οι χημικοί, είναι κάποια συγκεκριμένα πολυμερή τα οποία χρησιμοποιούμε. Απλά να μπορούν να τα διαχειριστούν και να μπορούν, ας πούμε για παράδειγμα, έτσι όπως γίνεται η διεργασία και απλώνεται με το spin-on, θέλουμε να μπορούμε να το απλώνουμε εύκολα. Ή η άλλη τεχνική που δεν την ανέφερα είναι η τεχνική, roll-top, η οποία πάνω σε μεμβράνες με βαφή στην ουσία περνά το πολυμερές.
Επίσης, με βάση αυτό επιλέγεις τι πολυμερές θα βάλεις και πόσο σημαντικό μπορεί να είναι τις διάφορες προσμίξεις που θα βάλεις μέσα για να το κάνεις να έχει κάποιο συγκεκριμένο τύπο πρόσμιξη, να το χαρακτηρίσουμε δηλαδή σαν πε ή σαν ναι το συγκεκριμένο το πολυμερές. Και έχει και μία σχετική θεωρία από πίσω με βάση τα τροχιακά και πώς μπορεί ένα τέτοιο είδους οργανικό πολυμερές να συμπεριφερθεί σαν γενικά τύπου Π ή σαν γενικά τύπου N. Έχει μία τέτοια θεωρία από πίσω, η οποία είναι πιο πολύ στους χημικούς, ας πούμε, έγκυται, φυσικοχημία για παράδειγμα, παρά στους φυσικούς. Έτσι. Και εκεί στοχεύεται τώρα η έρευνα, τόσο στο υλικό όσο και στο πώς θα κατασκευάσω εγώ τις διατάξεις που θέλω. Στη συνέχεια, ένας άλλος άξονας, ας το πούμε, έρευνας, είναι οι οπτικές ιδιότητες των μικροηλεκτρονικών και νανοηλεκτρονικών διατάξεων, αλλά και των υλικών των ιδίων που έχουν να κάνουν και χρησιμοποιούνται στην κατασκευή αυτών των διατάξεων. Δηλαδή, εμένα με ενδιαφέρει να μπορώ, εκτός από το ότι θέλω να πάρω πούμε, την κυβερνητική απόδοση, να δω το φωτόρευμα κτλ., με ενδιαφέρει να δω απορρόφηση, με ενδιαφέρει να δω ανακλαστικότητα, με ενδιαφέρει να μετρήσω τέτοιου είδους οπτικές ιδιότητες στα υλικά τα οποία χρησιμοποιώ. Για τον λόγο αυτό έχουμε εξοπλίσει ένα εργαστήριο το οποίο υπάρχει εδώ στο ΤΕΙ για να μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους μετρήσεις, να μπορούμε να μετράμε ευαισθησία, κυβαντική απόδοση, φωτόρευμα, να μπορούμε να μετρήσουμε απορρόφηση ή ανάκραση ή διαπερατότητα στα διάφορα υλικά. Στο εργαστήριό μας αυτό έχουμε μία σειρά από διάφορα συστήματα όπως είναι οπτικές τράπεζες, διάφορα συστήματα τα οποία τα χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τις μετρήσεις μας, φακή, κάτωπτρα κτλ. Υπάρχει μία πηγή φωτός η οποία ξένου και δουλεύει από τα 200 μέχρι τα 2.500 νανόμετρα. Υπάρχει σχετικός μονοχρωμάτωρος ο οποίος χρησιμοποιείται για να παίρνουμε μονοχρωματικό φως. Διάφορα είδους φίλτρα, οπτικοί ανιχνευτές, οι οποίοι αν δείτε, αν προσέξετε την περιοχή λειτουργίας τους, μπορούν και δουλεύουν από τα 0,2 μέχρι σχεδόν τα 3,3 μικρά, δηλαδή πάνε και πολύ μέσα στο υπέρυθρο. Ο σκοπός μας ήταν αυτό, να μπορούμε να κάνουμε μετρήσεις οι οποίες να πιάνουν όλη την γκάμα των μετρήσεων. Υπάρχουν διάφοροι δίωδοι λέιζερ οι οποίες δουλεύουν σε διάφορα μήκη κύματος και δίνουν συγκεκριμένες ισχύες πάλι για να μπορούμε να τις διαμορφώνουμε, να μπορούμε να φωτίζουμε, να παίρνουμε μετρήσεις χρησιμοποιώντας αυτά τα στοιχεία. Υπάρχει ένα απλό λέιζερ ηλίου νέου το οποίο δίνει ισχύ από 0,3 μέχρι 4 μιλιβόλτ σε διάφορα μήκη κύματος, διάφορα συστήματα μέτρησης και επίσης, στον ίδιο χώρο υπάρχει ένα σύστημα με το οποίο μπορούμε να χαρακτηρίσουμε οπτικές ίνες. Υπάρχει ένα συγκολητής οπτικών ινών, ένα πολυόργανο οπτικών ινών, ένα OTDR, ένας οπτικός αναλυτής φάσματος και το πολύ πιστεύω σημαντικό είναι αυτό εδώ. Είναι μια πηγή υπερσινικού φάσματος, είναι στην ουσία ένα λέιζερ φως, το οποίο όμως δεν έχει καμία σχέση με τα κλασικά λέιζερ. Αυτό εκπέμπει στην ουσία άσπρο φως, έχει πολύ μεγάλη ισχύ και τα μήκη κύματος είναι από τα 490 νανόμετρα μέχρι τα 2200 νανόμετρα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό λέιζερ. Αν το ανάψουμε θα δούμε ότι βγάζει πολύ έντονο λευκό φως, μπορεί να κάψει και να καταστρέψει τις επιφάνειες τις οποίες πέφτει. Από αυτό το λέιζερ εμείς μπορούμε να πάρουμε μέσω του μονοχρωμάτωρου και κατάλληλων φραγμάτων να πάρουμε συγκεκριμένα μήκη κύματος μέσω του μονοχρωμάτωρα και μπορούμε με τη βοήθεια αυτού του λέιζερ να κάνουμε μετρήσεις σε διατάξεις σε υλικά τα οποία θέλουν πολύ μεγάλη ισχύ για να μας δώσουν αυτά που μας ενδιαφέρουν. Επίσης, όπως σας ανέφερα, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τις μετρήσεις, όπως σας ανέφερα, όλα αυτά τα οποία σχεδιάζουμε και προσομοιώνουμε γίνονται με κάποια προγράμματα τα οποία είναι της εταιρείας Ιβάκο. Η εταιρεία Ιβάκο έχει πάρα πολλά προγράμματα,
υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο αναφέρεται καθαρά στην τεχνολογία, δηλαδή στο πώς μπορώ εγώ να κατασκευάσω μικροηλεκτρονικές διατάξεις. Αναφέρεται, έχει να κάνει με την οξύδωση, τη διάχυση, την εμφύτευση, το άλλο implantation. Μπορείς να προσομοιώσεις τις μάσκες, πώς μπορείς να κάνεις διάφορες μάσκες για να φτάσεις τελικά να κατασκευάζεις διατάξεις. Εμείς αυτό το κομμάτι δεν το έχουμε, γιατί δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το κομμάτι της τεχνολογίας. Εμείς έχουμε το κομμάτι που αναφέρεται στην προσομοίωση των μικροηλεκτρονικών διατάξεων, το κομμάτι Atlas, όπως λέμε. Το οποίο Atlas έχει ένα πακέτο που είναι το SPICE και έχει να κάνει με όλη την τεχνολογία του πηρητήρου. Μπορούμε δηλαδή μέσω του SPICE να προσομοιώσουμε όλες τις διεργασίες, όλες τις λειτουργίες των μικροηλεκτρονικών στοιχείων που έχουν να κάνουν με βάση το πηρήτιο. Υπάρχει το Blaze, το οποίο Blaze είναι το έτερο μίμηση του SPICE. Αναφέρεται πλέον σε άλλου είδους υλικά, σε ομάδες 3-5, ανθρακοπυρίτιο κτλ. Αυτά που λέμε εξωτικά στοιχεία. Μπορεί να προσομοιώσει αυτού του είδους τα στοιχεία και ιδιαίτερα πιο εξειδικευμένες διατάξεις, όπως ας πούμε για παράδειγμα κάποια τρανζίστορ ισχύους ή διατάξεις οι οποίες δουλεύουν σε πολύ μεγάλες ταχύτητες. Και τέλος, όλα τα άλλα, αυτά που αναφέρονται εδώ πέρα, είναι συμπληρωματικά των δύο προηγούμενων. Ας πούμε για παράδειγμα, όταν μιλάμε για φως, μπαίνει μέσα το Luminous. Με το Luminous μπορούμε εμείς να προσομοιώσουμε όλη τη διαδικασία των οπτοηλεκτρονικών διατάξεων. Με το TFT μπορούμε να προσομοιώσουμε υλικά τα οποία έχουν να κάνουν με άμορφη τεχνολογία. Δηλαδή, για παράδειγμα, εδώ πέρα μπορούμε να δουλέψουμε τα λεγόμενα thin film transistor, ας πούμε τις οθόνες οι οποίες είναι σε τεχνολογία TFT, βασίζονται σε τέτοιου είδους transistor. Μπορούμε να βάλουμε δηλαδή κρυσταλλικές ατέλειες μέσα στο υλικό μας χρησιμοποιώντας αυτό εδώ το μοντούλ. Τη θερμότητα μπορούμε να την προσομοιώσουμε με τον Giga. Αυτό που σας έλεγα πριν, μειώνοντας τις διαστάσεις, εδώ μπαίνει το quantum, αρχίζουν και μπαίνουν μοντέλα και μάλιστα εδώ πέρα, επειδή είναι κάτι πολύ καινούργιο, συνεχώς βάζουν updates σε αυτά εδώ τα κομμάτια. Και τέλος, όταν εγώ αποφασίσω και πω ότι έχω φτάσει και έχω κατασκευάσει μια πολύ ωραία διάταξη με πολύ ωραίες ιδιότητες, θέλω πλέον να δω αν αυτή μπορώ να τη χρησιμοποιήσω μέσα σε ένα κύκλωμα. Τι κάνω, τη βάζω μέσα σε αυτό το πρόγραμμα το οποίο είναι το λεγόμενο Mixed Mode και τη βάζω μέσα σε ένα απλό κύκλωμα που θα έχει κάποιες πηγές, κάποιες καταναλώσεις κτλ. Και βλέπω τι επίδραση έχει το συγκεκριμένο στοιχείο μέσα στο κύκλωμα μου. Δηλαδή πλέον βλέπω κυκλωματικά πώς λειτουργεί η διάταξή μου. Ενώ μέσω του organic μπορώ να κάνω όλα αυτά που σας έλεγα σχετικά με οργανικά ηλεκτρονικά και οργανικά φωτοβολταϊκά. Εγώ αυτά είχα να πω, αυτές είναι μέχρι τώρα τα ερευνητικά με ενδιαφέροντα. Στο μέλλον μπορεί να αλλάξουν ο καθένας, έτσι. Για την ώρα αυτά με ενδιαφέρουν, αλλά θα πρέπει να πω κάτι άλλο που να μ' αρέσει περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Και... ευχαριστούμε την κυρία Παπαδοπούλου. Ναι. Το νόημα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Εγώ έμαθα πράγματα που δεν τα ήξερα. Το νόημα αυτών των διαλέξεων είναι να γνωριστούμε, και ο σκοπός είναι, πιστεύω, να μαζευτούν κρίσιμες μάζες με σκοπό να διακριθούμε είτε στην παραγωγή γνώσεων, όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι, είτε στο να φέρνουμε έργα εδώ, ερευνητικά και παραγωγή γνώσεων φυσικά, πάλι. Δεν ξέραμε από την αρχή ποιος κάνει τι, τώρα το μαθαίνουμε, τώρα βλέπουμε ποιος μπορεί να ταιριάξει με ποιον. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν ερωτήσεις, να προσθέσουμε στην ομιλήτρια. Να ρωτήσω λίγο για το σύστημα στα προσομοίωση, γιατί δεν ξέρουμε καθόλου για το σύστημα. Το ελέγχεται μόνο στο τέλος, το αποτέλεσμα, ή ελέγχεται αν το σύστημα προσομοίωσης δουλεύει
και σε κάποια ενδιάμεσα σημεία, δηλαδή να πω στην ευαισθησία, δεν ξέρω πώς το. Κοίτα, εγώ το συγκεκριμένο σύστημα προσομοίωσης μου παρέχει κάποια μοντέλα, θεωρητικά μοντέλα, στα οποία εγώ μπορώ να επέμβω σε συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, μου δίνει κάποια, μία σειρά, για κάθε υλικό μου δίνει μία σειρά από παραμέτρους, οι οποίες είτε έχουν προκύψει από πειραματικά αποτελέσματα, είτε τα έχουμε υπολογίσει. Εγώ μπορώ να επέμβω σε συγκεκριμένες παραμέτρους. Για παράδειγμα, μπορώ να αλλάξω το εφ-λον-τζ, το ενεργειακό, το gap, το ενεργειακό φράγμα των υλικών. Γιατί, δηλαδή να κάνω tuning στο μοντέλο μου, έτσι ώστε να μπορέσω τελικά να πάρω αυτό που θέλω. Γιατί, για παράδειγμα, κάποια μοντέλα, ειδικά σε αυτά που σας έδειξα με τις λεγόμενες ετεροεπαφές, υπάρχουν κάποια μοντέλα μέσα στο πακέτο προσομοίωσης, τα οποία σου δίνουν μια αλφα δομή. Η δομή όμως αυτή πολλές φορές δεν ταιριάζει σε αυτά που εσύ θέλεις. Σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις κάποια επέμβαση, ένα tuning δηλαδή στο μοντέλο σου, για να πετύχεις τελικά αυτό που πραγματικά είναι το σωστό. Μπορώ να επέμβω σε κάποια πράγματα, μπορώ να επέμβω και κάθε φορά να βλέπω το αποτέλεσμα. Δηλαδή, στην ουσία, το πρόγραμμα δεν είναι τελείως ανεξέλεγκτο. Εγώ επεμβαίνω εκεί που θέλω και όπως θέλω. Απλά, εκεί που δεν μπορώ να επέμβω, ας πούμε, πάρα πολύ, είναι στα μαθηματικά μοντέλα που έχει και πώς μπορεί να επιλύσει τις συγκεκριμένες εξισώσεις, γιατί στην ουσία εξισώσεις επιλύνει, έτσι. Εκεί δεν μπορώ να επέμβω. Υπάρχουν στάνταρ δεδομένα μαθηματικά μοντέλα που χρησιμοποιεί. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τα προγράμματα, αυτό έχει μια βιβλιοθήκη, για παράδειγμα, με άπειρα μοντέλα τα οποία περιγράφουν συγκεκριμένες λειτουργίες και εγώ επιλέγω μοντέλα τα οποία θα τα βάλω μέσα στην προσομοίωσή μου. Και βέβαια μπορεί αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο που θα επιλέξω τη δεδομένη στιγμή να μην μου κάνει, έτσι. Είναι λίγο try repeat η διαδικασία. Ναι. Και η δεύτερη ερώτηση, εξήγησε μας λίγο ακριβώς το splatter που έχετε πάνω. Το splatter. Το splatter, ναι. Τι ακριβώς, δηλαδή κατασκευάζετε. Ναι. Τι κατασκευάζετε και τι είναι η εισαγωγή του. Δηλαδή βάζεις τι βάζεις, καθαρό περίπτωση, βάζεις αυτά τα υλικά τα οποία θες να κατασκευάσεις και τι σου βγάζει ακριβώς. Καταρχήν το splattering, η αρχή λειτουργία του splattering είναι η εξής. Μπορώ να βάλω ένα στόχο, κάποιο υλικό το οποίο με ενδιαφέρει, έτσι. Εμείς εδώ πέρα μπορούμε να μας βοηθήσει και ο Λεωνίδης, γιατί και ο Λεωνίδης έχει εμπειρία με το σπάτερ. Είναι το πολύ απλό. Έχεις ένα αυτό που είναι στόχο, το υλικό σου, αρκοπυρίδι, θέλετε, ακριβώς από πάνω, φαντάσου σαν δύο ηλεκτρόδια, βάζεις το δείγμα σου, ένα γυαλάκι, ένα κέρμι, ας πούμε, έτσι. Εκεί δημιουργείς πλάσμα, υψηλή τάση και αέρι, αργός συνήθως, οπότε δημιουργείται βομβαρδισμός από τον ατόμο του αρκού στο στόχο, απελευθερώνονται λοιπόν κομματάκια άτομα από τον στόχο και επικάθονται στην πάνω επιφάνεια. Άρα κάνεις εσύ ένα στρώμα αθερμοτερικείο. Ανάλογα με το τι ροή αρκού, τι θερμοκρασία, τι ρεύμα, τι τάση, τι πίεση, ξέρεις ακριβώς τι πάθος παράγεις. Θα καλυτράρεις το οργανό σου και ξέρεις το πάθος παράγεις. Έκανες αθερμοπυρίτιο, δεν μπορεί να βάλεις έναν άλλο στόχο. Θα κάνεις άλλο. Οπότε ξεκινάς από μία βάση και εσύ βάζεις ένα στρώσεις. Γιατί δεν καταλάβαμε. Μπορείς να κάνεις πολλαπλές στρώσεις. Το συγκεκριμένο το όργανο σε αυτή τη φάση έχει μόνο ένα γκάν. Μπορείς να πάρεις, αν δεν κάνω λάθος, άλλα δύο. Εννοείται να κάνεις ταυτόχρονα. Μπορείς να κάνεις το δείγμα σου από μέσα. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο στρώμα. Μπορείς να σταματήσεις. Και να κάνεις ταυτόχρονα διάφορες επιστρώσεις. Αυτά έχουν, ας πούμε, για παράδειγμα, πολύ μεγάλο σε αυτό που σας έλεγα, τιτάνιο πυρίτιο. Τέτοιου είδους δομές. Ή να βάλεις τιτάνιο, πυρίτιο, ξέρω εγώ, ανθρακοπυρίτιο, να κάνεις τέτοιου είδους δομές, οι οποίες μπορούν να τις χρησιμοποιήσεις, ας πούμε, σε διάφορα, ας πούμε, για παράδειγμα, πολύ μεγάλη εφαρμογή έχουν να κάνουν σε φωτοβολταϊκά, τα κάνουν πάρα πολύ λεπτά, δηλαδή τις τάξεις των Άγκστρεμ, στην ουσία διάφανο είναι, δηλαδή αν το κάνεις πάνω σε ένα γυαλάκι, αυτό δεν το βλέπεις με το μάτι, είναι διάφανο, μπορεί να είναι μεταλλικό το υλικό σου, αλλά θα είναι διάφανο. Αυτό εδώ δημιουργεί ιδιαίτερες ανακλαστικές ιδιότητες, οι οποίες παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρον σε εφαρμογές. Ακόμη και στα τζάμια που κάνουν, αυτά τα λεγόμενα ενεργειακά τζάμια που βάζουν στα σπίτια, ακόμη και εκεί έχουν εφαρμογές όλα αυτά. Ωραία αυτή η δίωση, Βίβη, που είπες, πού μπορώ να αγοράσω. Δεν την πηγαίνεις την εμπόδια. Δεν την πηγαίνεις παραγωγή, όχι.
Την ήθελα. Θα την ήθελες, όντως. Κάνει καλή προστασία στη... Γιατί όταν πάει προς τα μέσα στο τσιπάκι σου, θες να περνάει η τάση κάτω από 0,7. Ναι. Τον έχει την ανάστροφη τάση, σου έρχεται ένα σφάλμα. Να το προστατεύσει, να το βιώσει. Έτσι, ναι, ναι. Οπότε αυτό είναι ότι πρέπει. Έχει. Συνήθως βάζουμε τέτοιο. Η σόκη Γερμανίου είναι και ακριβές, αλλά δεν κάνει και την πάνω. Έχει και, και στην ορθή πόλωση και, και στην ανάστροφη. Ναι, οπότε αυτό είναι ότι πρέπει. Αντί να βάζει μια ζένα και μια, μια σόκη και βάζει αυτό και σε μια χαρά. Είναι. Όταν βάλει, φέρει και μετά. Όταν θα την κατασκευάσει, θα σου κάνω φόρο μια. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Όταν είπατε μειώνουμε τις διαστάσεις, τότε αλλάζουν οι ιδιότητες των υλικών. Ναι, εμφανίζουν κάποια τέτοια. Ναι, κάποια... Αλλάζουν με τρόπο προβλέψιμο ή απρόβλεπτο, χαοτικό. Πολλές φορές αλλάζουν και χαοτικά. Γιατί όταν αρχίσεις και μπαίνεις σε μικρές διαστάσεις που δεν τις έχεις ξαναδεί, όταν αρχίσεις και πας, ας πούμε, τις τάξεις, ξέρω εγώ, των 50 άνθρωπων, 100 άνθρωπων, μιλάς για τέτοιου είδους πάχη. Τότε πραγματικά δεν ξέρεις πώς θα συμπεριφερθεί η διάταξη. Και αυτό είναι και το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν όλα αυτά τα φαινόμενα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Συγχαρητήρια για την παρουσίαση που πολύ ενδιαφέρουσα. Παρόλο που δεν ξέρω τη φυσική των αντικειμένων σας, έχει το προγράμμα που χρησιμοποιείτε σας δίνουν την δυνατότητα να αλλάξετε το υπολογιστικό βήμα. Το υπολογιστικό βήμα, τι εννοείται. Δηλαδή, δεν ξέρω, οι εξώσεις που λύνεται έχουν χρόνο μέσα τους. Έχουν τουλάχιστον κάποια διάσταση, ας πούμε. Τους κόμπους επίλυσης. Ναι, τα notes. Δηλαδή, έχω έτσι στο μυαλό τους δύο εικόνες που δείξατε. Τη μία την ονομάζεται υστέρηση και την άλλη την είπατε χαοτική συμπεριφορά. Ας πούμε, αν μου δείχνατε αυτές τις δύο εικόνες χωρίς να έχει καμία σχέση με το αντικείμενό σας και ήταν στη δική μου περιοχή, εγώ το πρώτο πράγμα που θα έλεγα θα ήταν να κόψουμε το ΔΕΛΤΑ T στο μισό και να το επαναλάβουμε. Και μετά στο τέταρτο και να το επαναλάβουμε. Αν συμπεριφορά δηλαδή αυτή. Γιατί αυτό που είπατε, η στέρηση είναι κλασικό rarefaction κύμα και compression. Δηλαδή, καθώς κατεβαίνατε προς τα χαμηλά, δεν είχε overshoot και undershoot. Οπότε, αν βγήκατε από χαμηλά προς τα ψηλά, έκανε και undershoot και overshoot. Το οποίο σημαίνει ότι είναι αριθμητικό το σφάλμα. Δεν ξέρω αν είναι. Δεν απαραίτητα αριθμητικό, όχι. Δεν είναι τόσο αριθμητικό. Υπαρκτό είναι. Δεν είναι τόσο αριθμητικό. Γι' αυτό και πρέπει να. Γι' αυτό λέω, αν δοκιμάσετε διάφορα βήματα, θα εξαφανιστεί. Αν είναι αριθμητικό. Το συγκεκριμένο πρέπει να το κάνετε και στην πράξη. Ναι. Το βρήκε στην πράξη, αυτό δεν είναι. Αυτό το έχουμε δει και στην πράξη. Ειδικά στο άλλο στην ταλάντωση, επειδή το έχω ψάξει. Όταν το είδα πρώτη φορά, εγώ θεώρησα ότι είναι λάθος. Το πρώτο που είπα είναι λάθος. Και επειδή το πέρασα πάρα πολύ, μείωσα το βήμα, στην ουσία το στέκ με το οποίο κάνει τη δειγματοληψία για να σου δώσει την IV τη χαρακτηριστική. Το μείωσα πάρα πολύ, εμφανιζότανε. Μπορεί να μην εμφάνιζε το πάρα πολύ μεγάλο ανεβοκατέβασμα. Γιατί όταν εμφανίζει το πολύ μεγάλο ανεβοκατέβασμα, σημαίνει ότι έχει όντως πρόβλημα στην επίλυση σε κάποια σημεία. Το εμφάνιζε όμως. Μπορεί να μην ήταν τόσο έντονο, το εμφάνιζε ίσως σε πιο μικρό. Στο πλάτος ταλάντωσης, το πούμε, αλλά το φαινόμενο εμφανιζόταν. Ήταν δηλαδή ένα φαινόμενο το οποίο υπήρχε. Το μείωσα πάρα πολύ. Το μείωσα, έφτασα σε πολύ μικρά steps στην πόλωση. Είχα φτάσει σε σημείο να έχω τον υπολογιστή και να δουλεύει μία μέρα ολόκληρη και μία νύχτα ολόκληρη για να μπορέσει να δώσει. Αυτό που κάνατε τότε είναι αληθινό. Απλώς είπα γιατί καμιά φορά. Το ξεχνάει κανείς αυτό. Ναι, όχι. Εγώ το έχω πάντα στο μυαλό μου γιατί την έχω πατήσει. Δυστυχώς. Και όταν την πατάς, ξέρεις πώς θα τα αντιμετωπίσεις. Ήταν κάτι το οποίο όντως το είχα στο μυαλό μου από την πρώτη στιγμή. Μειώνοντας το βήμα, δεν χανόταν. Υπήρχε το φαινόμενο. Μπορεί να μην υπήρχε τόσο έντονο, αλλά υπήρχε. Ναι, και ανέφερα στο βίδιση εκεί πέρα. Εκεί η αρνητική αντίσταση. Ναι. 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 Δεν είναι λίγο περίεργο γιατί συμβαίνει αυτό. Ναι. Πώς να δημιουργήσει τα καλά καθημερινά αρνητική αντίσταση πέρα από την παθογένεια. Η βαράκτορα είναι δύο. Η βαράκτορα. Αυτή και... σου κάνει με το τούνελ σου κάνει. Η βαράκτορα και ίσως και αυτή η BBD μπορεί να σου δώσει αρνητική. Εγώ μπορεί να σου δίνει σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις. Συμβαίνει. Συμβαίνει. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει.
Αυτό το συγκεκριμένο το χαοτικό είναι κάτι το οποίο πραγματικά και εμένα με προβλημάτισε πάρα πολύ όταν τον πρώτο είδα και μάλιστα τα πέταξα την πρώτη φορά. Μετά λέω, άντε, μήπως έγινε κάποιο λάθος, τα ξανάβαλα και ήταν κάτι το οποίο πραγματικά επαναλαμβανόταν, δεν χανόταν. Υπήρχε αυτό το φαινόμενο. Είναι όπως με έρευνα. Ναι, αυτό ακριβώς. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση. Να κάνω μια γενική πρόταση να συζητηθεί στο Συμβούλιο σου. Πρώτον, η παρουσίαση της Γιώτας ήταν αρκετά πιο εξειδικευμένη. Θεωρώ ότι ήταν τεχνική. Οπότε θεωρώ ότι πραγματικά θα γουστάρει κάτι για τα μαθηματικά μοντέλα, λίγο καλά είπα.